Είδατε ένα βίντεο που δείχνει μία εικόνα από το μέλλον. Αυτό το μέλλον νομίζω διαμορφώνεται κατά τρόπο εξαιρετικό για την πολεμική μας αεροπορία εκεί στην πτέρυγα αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, η οποία μετά την μεγάλη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Elbit στη βάση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ, νομίζω ότι εξασφαλίζει ένα καινούριο, κυριολεκτικά καλύτερο, πολύ καλύτερο μέλλον για την πολεμική μας αεροπορία, γιατί δεν είναι μόνο οι πλατφόρμες, τα καινούρια αεροσκάφη που προμηθευόμαστε, είναι και η επένδυση στο προσωπικό, και δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση στο προσωπικό από τον τρόπο που αυτό εκπαιδεύεται, ιδίως στο πτυτικό αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, με μια συμφωνία διάρκειας 22 ετών με την Elbit, θα γίνει και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη διετία, γι' αυτό και τα 22 χρόνια, ώστε τα 20 επόμενα να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Μια μεγάλη επένδυση στην Καλαμάτα, στην αεροπορική βάση εκεί, επένδυση στα επίγεια συστήματα εκπαίδευσης, επένδυση στα εναέρια συστήματα εκπαίδευσης, με αναβάθμιση 25 ελικοφόρων εκπαιδευτικών και πρόσθεση 10 από τα καινούργια αεροθούμενα εκπαιδευτικά που θα έρθουν στα επόμενα 2 χρόνια, προσφορά συγκεκριμένων επιπλέον ωρών εκπαίδευσης στον αέρα και φυσικά στο έδαφος, με εκπαίδευση υπολογιστές, εκπαίδευση προσωμιωτές, ό,τι καλύτερο και πιο υπερσύγχρονο υπάρχει σήμερα στην εκπαίδευση ενός υπταμένου. Και όλο αυτό νομίζω θα μεταμορφώσει προς το καλύτερο την πολεμική μας αεροπορία, η οποία ήδη είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά υψηλών δυνατοτήτων, αλλά αυτές οι δυνατότητες μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερες. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει πίσω στο εκπαιδευτικό αντικείμενο, διότι απλούστατα δεν προσφέρονταν αρκετές ώρες, επειδή απλούστατα ο εξοπλισμός δεν ήταν επαρκής. Αυτό καλύπτεται χάρη στην στρατηγική συνεργασία με την Elbit, και νομίζω ότι αυτό, εκτός από την προφανή ωφέλεια για την πολεμική μας αεροπορία, μια επένδυση στο μέλλον, στους ανθρώπους, στους επόμενους πιλότους, θα είναι και μια προφανή ωφέλεια για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Όλο αυτό έγινε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας. Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας βλέπει την προοπτική, βλέπει πως δύο από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερες, πολεμικές αεροπορίες στον κόσμο